Γεια σας. Σήμερα κάνουμε ένα φλωράλ στα πόδια. Περνάμε με μαύρο βερνίκι το μεγάλο νύχι και τα υπόλοιπα τα βάφουμε σε ένα φωτεινό κόκκινο. Καλό είναι να περάσουμε δύο χέρια το μαύρο βερνίκι έτσι ώστε να πιάσει και να φαίνεται καλά. Με το ίδιο κόκκινο ή τουλάχιστον στην ίδια απόχρωση με ακριβικό χρώμα φτιάχνω λουλουδάκια πάνω στο χοντρό νύχι. Δεν χρειάζεται το σχέδιο να είναι τέλειο, απλά φτιάχνουμε πέταλα προσπαθώντας όσο το δυνατόν το χρώμα να ταιριάζει με το κόκκινο των υπόλοιπων νυχιών. Με ένα κίτρινο δίνουμε φως σε όλο το σχέδιο που σίγουρα θα φαίνεται λίγο βαρύ αφού έχουμε βάλει το μαύρο από κάτω. Ξαναπερνάμε το σχέδιο γιατί δεν πιάνει εύκολα το ακριλικό πάνω σε ένα μουντό χρώμα. Οπότε θα χρειαστεί ένα δεύτερο χέρι. Αναμειγνύοντας το κίτρινο με το κόκκινο θα μας δώσει ένα πορτοκαλί με το οποίο θα φτιάξουμε λεπτομέρειες στο κέντρο από τα λουλουδάκια μας δίνοντάς τους έτσι περισσότερο φως. Ξαναλέω, μη φοβηθείτε το πινέλο και θελήσετε να κάνετε τέλειο το σχέδιο, η ομορφιά του σχεδίου αυτού είναι στην ατέλεια. Ξαναπερνάμε με το πορτοκαλί μας στο κέντρο για να δώσουμε όπως είπαμε φως στα λουλούδια μας. Αναμειγνύοντας τώρα λίγο κίτρινο μαζί με γαλάζιο θα μας δώσει ένα φωτεινό πράσινο που με αυτό θα φτιάξουμε μικρά φυλλαράκια ανάμεσα στα λουλούδια πάνω στο μαύρο φόντο. Αυτό θα κάνει το σχέδιό μας περισσότερο καλοκαιρινό και πιο φωτεινό. Το σχεδιάκι μας έχει τελειώσει και εμείς φτιάχνουμε στο κέντρο με ένα κίτρινο μικρά δείγματα γύρις ώστε να φωτίσουμε το κόκκινό μας ακόμα περισσότερο. Για τα κίτρινα χρησιμοποιούμε το κόκκινο έτσι ώστε να υπάρχει μία αντίθεση και να φαίνεται το σχέδιο. Αυτό είναι ένα καλοκαιρινό φλωράλ σε κόκκινους τόνους.
Περνάμε όλο τον ήχη με ένα top coat κατά προτίμηση γυαλιστερό, έτσι ώστε να διατηρήσουμε το χρώμα στη θέση του. Γεια σας!